για να τιμήσουμε έτσι με λαμπρότητα το πρόσωπο το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε σαν χριστιανοί ότι η Παναγία μας, η υπεραγία Θεοτόκος, είναι το κεντρικότερο πρόσωπο στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Να θυμηθούμε λίγο τα γεγονότα όταν ακόμη το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα, βρίσκονται στον Παράδεισο και παραβαίνουν τις εντολές του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, απευθυνόμενος στο φίδι που προσωποποιεί το διάβολο, το πονηρό πνεύμα, το κακό, του είπε ότι πέρα από ότι θα σέρνεται στη γη με την κοιλιά του, ένας απόγονος της γυναίκας και του άντρα, κατ' επέκταση που παρέσυρε στο κακό, θα τον συντρίψει, θα τον νικήσει, θα του καταστρέψει το κεφάλι και αυτός ένα μικρό χτύπημα στη πτέρνα, θα λέγαμε, θα του κάνει. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο για να φέρει το Θεό στον κόσμο. Όλοι γνωρίζουμε τα γεγονότα. Βρισκόμαστε στα Ιεροσόλυμα, ένα ευσεβές ζευγάρι, ο Ιωακήμ και η Άννα, είχαν έναν καημό να αποκτήσουν παιδί και θα το αφιερώσουν στο Θεό. Απέκτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι και όταν μεγάλωσε το αφιέρωσαν στο θρησκευτικό κέντρο της εποχής εκείνης, όπως είχαν τάξει στο Θεό, στο ναό του Σολομώντα, το μοναδικό κέντρο που υπήρχε θρησκευτικό, για να προσφέρει τις υπηρεσίες εκεί στο ναό μαζί με τους ιερείς. Αυτό το πρόσωπο είναι η μητέρα του Θεού μας. Είναι η Πάναγνος, η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία αν δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το σχέδιο της σωτηρίας μας. Έπρεπε να βρεθεί ο άνθρωπος μέσα από την ανθρωπότητα, που να είναι ο Αγιότερος. Γι' αυτό η Παναγία μας χαρακτηρίζεται Παναγία. Αμέσως, αν θέλαμε να την κατατάξουμε ιεραρχικά, μετά τον Τριαδικό Θεό μας, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, πάνω από όλους τους Αγίους είναι το πρόσωπο της Παναγίας μας, το οποίο από τότε που έπαιξε αυτόν τον σημαντικό ρόλο στη σωτηρία μας, όπου έγινε η μητέρα του Θεού, το τιμούμε και το γιορτάζουμε παντή τρόπο σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Γι' αυτό ξεκινάνε, θα λέγαμε, από σήμερα οι γιορτές προς τιμή του προσώπου της. Σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι γιορτάζουμε το γενέθλιό της. Στη συνέχεια, όταν σαράντησε και οι γονείς της την πήγαν στο ναό του Σολομώντα, ο Ιωακήμ και η Άννα δηλαδή, για να πάρουν τις ευχές, γι' αυτό συνηθίζεται και σήμερα μέχρι τώρα όλοι οι χριστιανές, όλες οι χριστιανές μητέρες στο σαράντισμα να πηγαίνουν να παίρνουν τις ευχές από τον ιερέα στην εκκλησία, πήγαν και την μικρή Μαριάν, που ήταν το εβραϊκό της όνομα, και εκεί την περίμενε ένα άλλο ευσεβές και φωτισμένο πρόσωπο, ένας προφήτης, ο γέροντας ο Σιμεών, που προφήτευσε για αυτό το πρόσωπο όταν την πήρε στην αγκαλιά του και είπε «Μην απολύει στον δούλο σου, δηλαδή τώρα ας πεθάνω, γιατί αξιώθηκα να πάρω το παιδάκι που κρατούσε η Παναγία μας στα χέρια της το Χριστό», και είπε για το πρόσωπο της Παναγίας ότι «Από σένα θα περάσεις, από την καρδιά σου θα περάσει μια μεγάλη δοκιμασία, μια πύρινη ρονθέα». Και όλοι, και η Παναγία μας η ίδια που δεν κατάλαβε τα λόγια της όταν πήγε στο ναό του Σολομώντα με το παιδί της, θυμήθηκε τα λόγια του όταν είδε το παιδί της, τον Χριστό μας, σταυρωμένο επάνω στο σταυρό, που στενοχωρέθηκε και έκλαψε πάρα πολύ δυνατά. Στις 21 Νοεμβρίου λοιπόν γιορτάζουμε και τα εισόδια της Παναγίας μας. Το γεγονός που αναφέρθηκα πριν λίγο ήταν όταν έγινε μητέρα η Παναγία μας και απέκτησε τον Χριστό. Στη συνέχεια γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου και πριν ένα μήνα περίπου γιορτάσαμε και την κίνησή της, δηλαδή το θάνατό της.
έχουμε τις σημαντικότερες γιορτές του εορτολογίου μας προς τιμή του προσώπου της Παναγίας μας. Έχουμε ακόμη και πάρα πολλές ακολουθίες με τις σημαντικότερες που είναι οι παρακλητικοί αγώνες. Οι παρακλητικοί κανόνες που είναι η μικρή παράκληση και η μεγάλη ανάλογα με την ακολουθία που τελέσαμε το 15 Αύγουστο πριν από το 15 Αύγουστο εν αλλάξ και από εκεί και πέρα σαν χριστιανοί και σαν πιστοί μπορούμε την παράκληση να την τελέσουμε πάντοτε. Το πρόσωπο της Παναγίας μας μέχρι σήμερα γιορτάζεται και τιμάται σε όλη την χριστιανοσύνη. Όλοι γνωρίζουμε μεγάλα προσκυνήματα που αναφέρονται είτε στο γενέθλιό της, είτε στα εισόδια της, στο Ναό του Σολομώντα, είτε στον Ευαγγελισμό και στην κίνηση. Αυτό δείχνει και την αξία, την μεγαλοσύνη του προσώπου της. Και την αισθανόμαστε σαν μητέρα μας όπως την χαρακτηρίζουμε, διότι είναι πολύ κοντά μας γιατί προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα της ανθρωπότητας. Ήταν άνθρωπος σαν εμάς και την αξίωσε ο Θεός να γίνει μητέρα του. Γι' αυτό όλοι μας σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ευχάριστοι ή δυσάρεστοι πολλές φορές, αμέσως το όνομα της Παναγίας μας επικαλούμαστε και ζητάμε τη βοήθειά της να μεσολαβήσει στο γιο της και κατ' επέκταση στον Τριαδικό Θεό. Σήμερα σε αυτό το ιστορικό και όμορφο μέρος που τιμάται προς την τιμή της Παναγίας μας, ήρθαμε όλοι να επικαλεστούμε για μια ακόμη φορά τη βοήθειά μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους μας, να έχουμε πίστη, η Παναγία μας να μας δίνει δύναμη να αντέξουμε στις δοκιμασίες που σαν άνθρωποι περνάμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, κυρίως τους νέους ανθρώπους να βοηθήσει να βρουν το δρόμο τους που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην νεολαία σήμερα, αλλά και σε όλους μας να είμαστε πάντοτε κοντά της, κοντά στο Θεό, να είμαστε υγιείς, να την παρακαλούμε να μας βοηθήσει για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες της ζωής. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους μας, η Παναγία να είναι πάντοτε μαζί μας και να είμαστε καλά να την τιμούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Κύριος του Κύριου λείψουμε και το όνομα Κύριου επικαλέσαμε. Αλληλούια. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης,